Κύριε Λεβέντ, την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε ότι έγιναν και κάποιες εκτεταμένες διανομές τροφίμων τόσο μέσα στο Δήμο της Ξάνθης, στην πόλη της Ξάνθης, όσο και στο Δροσερό. Πού αποσκοπεί αυτή η ενέργεια? Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας στο Δήμο Ξάνθης μαζί με το Βοήθεια στο Σπίτι κάναμε μια μεγάλη διανομή, ειδικά στο οικισμό του Δροσερό, πάνω από 750 οικογένειες σε 750 οικογένειες μοιράσαμε τρόφιμα πρώτων αναγκών για να μην έχουμε προβλήματα στον οικισμό. Κατά προτεραιότητα δώσαμε βάση στον οικισμό του Δροσερού. Εκτός από αυτό, στα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε στο 66304 στο Βοήθεια στο Σπίτι, στο σύνολο μέχρι αυτή τη στιγμή μοιράσαμε σε όλη την πόλη 1.500 σακούλες τροφίμων πρώτης ανάγκης. Επίσης θα πω ότι έχουμε προγραμματίσει από αύριο κιόλας στο οικισμό του Δροσερού να μοιράσουμε πάνες, γάλατα και ήδη ατομικής καθαριότητας για τα παιδιά μέχρι 3 ή 4 ετών. Την ευχή σας για το να βγούμε από το... Από τη δύσκολη αυτή κατάσταση, θέλω, κύριε Δήμαρχε. Σε αυτές τις μέρες που πλησιάζει και το Πάσχα, ελπίζω με τη συμμετοχή όλων μας να περάσουν αυτές οι δύσκολες μέρες και εύχομαι σε όλους τους συμπολίτες μας καλό Πάσχα, με υγεία και ευτυχία.